μια νέα υπουργό, μια νέα φυσιογνωμία σε αυτή την κυβέρνηση. Την κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου, υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης. Καλησπέρα σας. Καλώς βρεθήκαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα κύριε Χαρίτο. Να σας καλωσορίσω και εγώ στη Θεσσαλονίκη, στο παραλιακό της μέτωπο, αλλά και στο Μέγαρο που έχει φιλοξενήσει πολύ σημαντικές και διπλωματικές και πολιτιστικές στιγμές της πόλης. Λοιπόν, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης για αυτήν την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη και γενικότερα νομίζω πρώτη συνέντευξη δική σας. Πρώτη εκπομπή της φετινής σεζόν, οπότε έχουμε δύο πρωτιές νομίζω σε μία εκπομπή απόψε. Η συνέντευξη, όπως και εσείς είπατε, γίνεται εδώ στο Μέγαρο Μουσικής. Ο στόχος εξ αρχής ήταν να γίνει εκτός, οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν, οπότε βρισκόμαστε εντός του Μεγάρου. Να πω για τυπικούς λόγους ότι η συνέντευξη αυτή βιντεοσκοπήθηκε λίγη ώρα νωρίτερα, μεταδίδεται απόψε 5η 10 το βράδυ, βιντεοσκοπήθηκε λίγη ώρα νωρίτερα λόγω του βεβαρημένου προγράμματος το έχετε, και να ξεκινήσουμε και να μπούμε στην ουσία των πραγμάτων. Μία νέα προσωπικότητα η οποία στελέχωσε την κυβέρνηση μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό, μία προσωπικότητα την οποία τη γνωρίσαμε, σας γνωρίσαμε ήδη το προηγούμενο διάστημα όταν αναλάβατε το γραφείο Βορείου Ελλάδος του Πρωθυπουργού, επικεφαλής όλο το προηγούμενο διάστημα, και σήμερα ανάληψη των καθηκόντων του Υφυπουργείου, του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Να ξεκινήσουμε όμως λίγο ξετυλίγοντας το κουβάρι της Κατερίνας Νοτοπούλου από το προηγούμενο διάστημα. Έχουν γραφτεί πολλά, έχουν ακουστεί πολλά θετικά, αρνητικά, στο διάστημα από την υπουργοποίησή σας και έπειτα. Ωστόσο, η πλειοψηφία του κόσμου, πέρα από το ότι διαβάζει αυτά που διαβάζει, φαντάζομαι ότι διατηρεί ένα μεγάλο ερωτηματικό για το ποια είναι η Κατερίνα Νοτοπούλου, πώς ξεκίνησε την σχέση της με το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα που βρίσκεται σήμερα στην κυβέρνηση. Και από εκεί και πέρα, σε τέτοια νεαρή ηλικία, σε ηλικία 30 ετών, να αναλαμβάνει ένα υπουργείο. Η Κατερίνα Νοτοπούλου συναντά τον ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ συναντά την Κατερίνα Νοτοπούλου, πού και πότε? Καταρχάς, παίρνω αυτή την ευκαιρία και τη δυνατότητα που μου δίνεται, καθώς την ιστορία μας θα την αφηγηθούμε εμείς και θα κριθούμε για αυτήν, αλλά δεν θα την κατασκευάσουν άλλοι. Συναντήθηκα με τον ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν στην αρχή των φοιτητικών μου χρόνων, όταν είχα περάσει το τμήμα ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τότε ενεπλάκην στα κινήματα της ριζοσπαστικής αριστεράς και στον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέχεια έγινα μέρος διάφορων κινημάτων αλληλεγγύης διεθνούς, με καμπάνια στήριξης της χώρας στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, στην Αυστρία και στην Γερμανία, τη δύσκολη περίοδο των μνημονίων και της ανθρωπιστικής κρίσης. Παράλληλα, έκανα το μεταπτυχιακό μου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στις πολιτικές νεολαίας. Μιλάμε για το 2010, το 2011. Το 2010 ήμουν υποψήφια στις αυτοδιοικητικές εκλογές με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια. Παράλληλα, εργαζόμουν, όπως όλοι οι άνθρωποι της ηλικίας μου, έχω εργαστεί ως γραμματέα, ως πολίτρια, έχω κάνει μαθήματα αγγλικών, αργότερα ως ψυχολόγος. Έχω περάσει από το περίπτερο τουριστικής προβολής του Δήμου Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες προβολής της πόλης. Και στη συνέχεια φυσικά γνωρίζετε ότι πέρασα από το γραφείο του Πρωθυπουργού τα δύο τελευταία χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα πούμε αμέσως μετά σε αυτό, στην κουβέντα μας. Η γνωριμία όμως, μια και το λέτε αυτό, η γνωριμία με τον Πρωθυπουργό, με τον Αλέξη Τσίπρα, έρχεται πολύ νωρίτερα? Ήμουνα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ από το 2010. Ο πρόεδρος και πρωθυπουργός σήμερα, ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν και τότε πρόεδρος του κόμματος. Μάλιστα. Στην πολιτική τι ήταν αυτό που γοήτευσε για να συνεχίσετε? Βιώνουμε μια περίοδο κρίσης. Στην κρίση κάποιος, σε μια περίοδο πολιτικής κρίσης, κάποιος θα στραφεί ενδεχομένως στην πολιτική ή κάποιος θα αποστρέψει το βλέμμα από την πολιτική. Εσείς πράξατε το πρώτο. Μπήκατε πιο βαθιά σε αυτό το κομμάτι της ενασχόλησης με την πολιτική.
Κοιτάξτε, μέσα στο Πανεπιστήμιο ήρθα σε επαφή με την ανάλυση πολιτικού λόγου και ασχολήθηκα ιδιαίτερα με το λόγο περί μεταναστευτικού. Τότε περνούσε και ένα σχετικό νομοσχέδιο. Αυτό που γνώρισα μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ και από τα κοινωνικά κινήματα είναι πως ο ίδιος παίρνεις και αναλαμβάνεις την ευθύνη τόσο της δικής σου ζωής αλλά και των υπολείπων. Αυτό λοιπόν έχει μία ανυπέρβλητη γοητεία για την ψυχή και τη δράση κάθε ανθρώπου, πιστεύω. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι άνθρωποι της γενιάς μου δεν είχαμε, κύριε Χαρίτο, την ευκαιρία τόσο πολύ να ονειρευτούμε ή να σχεδιάσουμε μακροπρόθεσμα όσο να περισσώσουμε τις δικές μας ζωές και τις ζωές των γύρω μας. Mm-hmm. Η πολύτιμη εμπειρία λοιπόν στις δομές αλληλεγγύης ήταν αυτή που μας κράτησε και φυσικά στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ με τα προτάγματά του και το όραμα για μια καλύτερη κοινωνία και την ευθύνη που αυτό έφερε αργότερα. Φτάνουμε κάποια στιγμή μέσα από αυτή την διαδρομή. Αφήνω για την ώρα το κομμάτι των επιθέσεων τις οποίες έχετε δεχτεί το τελευταίο διάστημα, αλλά και το προηγούμενο, όταν αναλάβατε το γραφείο του Πρωθυπουργού. Τα αφήνω κατά μέρος για να τα συζητήσουμε αμέσως μετά. Πάμε στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο καλείστε κάποια στιγμή το 2016 να αναλάβετε. Η πρόταση ήταν πρόκληση, ήταν κάτι το οποίο το σκεφτήκατε, το ζυγίσατε. Όταν ακούσατε ένα γραφείο Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, σας προβλημάτισε, μια και υπήρχε το Μακεδονίας Θράκης ως Υπουργείο εδώ, τι ρόλο θα έχει αυτό το γραφείο Πρωθυπουργού, πώς θα αντιμετωπίσατε? Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που Έλληνας Πρωθυπουργός στρέφει το βλέμμα, τη ματιά αλλά και την ενέργεια των ανθρώπων της κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Με αυτήν την έννοια, όχι τόσο εμείς ως αξιολόγηση, αλλά κυρίως οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι παραγωγικοί, έχουν αναγνωρίσει εκ των υστέρων πια την αναγκαιότητα για την ύπαρξη του γραφείου του Πρωθυπουργού. Προφανώς και ήταν μια μεγάλη πρόκληση, προφανώς και είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη και προφανώς απαιτούσε πάρα πολύ δουλειά. Το ερώτημα το δικό μου όμως στρέφεται και κάπου αλλού. Όταν έχεις ένα Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και χτυπάει το τηλέφωνο και είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο Πρωθυπουργός και σου λέει ότι ξέρεις, να στήσουμε και ένα γραφείο Πρωθυπουργού στην Βόρεια Ελλάδα. Αναρωτιέσαι εκείνη την ώρα τι πραγματικά, ποια η αναγκαιότητα για ένα τέτοιο γραφείο? Δεν μπορούσαν οι ανάγκες της Βόρειας Ελλάδας να καλυφθούν μέσα από ένα Υπουργείο το οποίο προϋπήρχε, εξακολούθησε να υπάρχει και αυτή τη στιγμή το έχετε αναλάβει εσείς? Μα είναι δύο εντελώς διαφορετικές δομές μεταξύ τους. Και αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη πια. Το Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης είναι υφυπουργείο που ανήκει και υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, με πολύ συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ένα στρατηγικό ρόλο. Το γραφείο του Πρωθυπουργού είναι κομμάτι της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού. Δουλεύει υποστηρικτικά στον Πρωθυπουργό και ο ίδιος πλέον έρχεται σε επαφή με τους φορείς της πόλης, της περιοχής ολόκληρης, κοιτάζοντας ο ίδιος τα ζητήματα, τα αιτήματά τους, αναπτύσσει μια προσωπική πλέον σχέση. Προφανώς παίζει έναν συντονιστικό ρόλο ανάμεσα στα συναρμόδια υπουργεία για κάθε τοπικό ζήτημα που απασχολεί τον Πρωθυπουργό. Επομένως, όχι, δεν υπήρξε κάποια τέτοια δυσκολία ούτε στην προηγούμενη Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης, ούτε σε εμάς που κληθήκαμε να υπηρετήσουμε τον κοινό σκοπό, την ανάπτυξη της Μακεδονίας και της Θράκης, με εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού. Άρα, από την απάντησή σας, κατανοώ ότι υπάρχει λόγος να συνεχίσει το γραφείο του Πρωθυπουργού να λειτουργεί και στην συνέχεια, και στην από εδώ και πέρα εποχή. Προφανέστατα, το γραφείο είναι του Πρωθυπουργού, θα συνεχίσει το έργο του, θα συνεργαστούμε άριστα όπως έγινε το προηγούμενο διάστημα με το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ο στόχος είναι κοινός, φυσικά. Το Υπουργείο σε σχέση με το γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργούν ανταγωνιστικά, υπάρχει μια τέτοια σχέση? Η αποστολή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης είναι πολύ συγκεκριμένη και αν θέλετε τροποποιείται ή εντείνεται η προσπάθειά μας στο επόμενο διάστημα. Σε καμία περίπτωση δομές της ίδιας κυβέρνησης δεν θα μπορούσαν ποτέ να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά παρά μόνο ειλικρινά συμπληρωματικά. Όλο το προηγούμενο διάστημα έχει φανεί αυτό σε όσους φορείς έχουμε έρθει από κοινού σε επαφή.
Δεν ξέρω αν θέλετε τώρα να σας πω για δύο λόγια για το πώς σκεφτόμαστε τη λειτουργία του Υπουργείου Μακεδονίας Στράικης. Όχι, να το δούμε στη συνέχεια αυτό, να μείνουμε λίγο στο γραφείο του Πρωθυπουργού, γιατί αυτό που θέλω να γίνει κατανοητό και που σε ένα μεγάλο βαθμό αποτελεί ερώτημα και για μένα τον ίδιο. Όλο το προηγούμενο διάστημα οι δράσεις στο γραφείο του Πρωθυπουργού δρομολόγησαν μια σειρά από εξελίξεις, μια σειρά από έργα, μια σειρά από δραστηριότητες οι οποίες, δεν ξέρω, το προηγούμενο διάστημα είχαν βαλτώσει, δεν προχωρούσαν. Ποιοι ήταν οι κινητήριοι μοχλοί για να διαφοροποιηθεί η προσέγγιση στα κοινά πράγματα είτε της πόλης είτε της Βόρειας Ελλάδος γενικότερα και να υπάρξει αποτέλεσμα, αν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα. Τι προχώρησε με το γραφείο του Πρωθυπουργού, με τη ματιά του ίδιου του Πρωθυπουργού στην πόλη? Προχώρησαν μία σειρά από έργα που ήταν κολλημένα για χρόνια. Προφανώς με τη μέρημνα, το νιάξιμο και την πολύ σκληρή δουλειά από τους υπουργούς, οι οποίοι ήταν αρμόδιοι για αυτά. Για παράδειγμα, το μετρό ολοκληρώνεται και δεν θα είναι πια ανέκδοτο στην πόλη. Ο ΑΣΤ κρατικοποιήθηκε ή αποιδιωτικοποιήθηκε, όπως θέλει κανείς να το δει και να το προσεγγίσει. Υπήρξε μια σαφώς κοινωνική ατζέντα του Πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με την ίδρυση των τοπικών μονάδων υγείας, την πρώτη γενιάστηκε στα δυτικά, την αναβάθμιση όλων των δυτικών περιοχών, την ενασχόληση με τη σχολική στέγη, ένα ζήτημα στο οποίο πονάει πολύ η Θεσσαλονίκη, γι' αυτό ακριβώς το θέτει συνεχώς και η τοπική αυτοδιοίκηση. Φυσικά δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω το λιμάνι, το αεροδρόμιο που προχώρησε, την σιδηροδρομική Εγνατία. Θα ήταν η μεγαλύτερη παράληψη ίσως, εάν δεν αναφέρω το ότι η Θεσσαλονίκη με την παρουσία του Πρωθυπουργού από την αφάνεια που ήταν το προηγούμενο διάστημα, περνάει πλέον στο διεθνές πολιτικό σκηνικό ως ένας διπλωματικός κόμβος. Σε αυτόν ακριβώς τον χώρο έχουν φιλοξενηθεί δύο ανώτατα συμβούλια συνεργασίας. Αυτό είναι δουλειά του Υπουργείου Εξωτερικών και του Πρωθυπουργού και του Υπουργείου Εξωτερικών. Άρα εδώ μπαίνει και μια διάκριση ρόλων, αν θέλετε. Πάντα στην ίδια κατεύθυνση ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, στα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θα το βάζα πιο μετά στην κουβέντα. Ωστόσο, νομίζω η πάσα την οποία μου δίνεται είναι εξαιρετική για να μπούμε στο κομμάτι αυτό των προσωπικών επιθέσεων. Εφόσον τα πράγματα είναι έτσι όπως τα περιγράφετε, το γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα ήταν μια αναγκαιότητα. Και αυτό ενδεχομένως κάποιος ο οποίος βρίσκεται μακριά, 500 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται στην Αθήνα, έχει μια απόσταση ακόμα μεγαλύτερη, βρίσκεται στην Πελοπόννησο, ίσως να μην το κατανοεί. Οι Θεσσαλονικείς όμως και οι Βορειοελλαδίτες θα μπορούσαν να το κατανοήσουν καλύτερα. Γιατί εκείνη την πρώτη περίοδο που αναλάβατε το γραφείο του Πρωθυπουργού οι επιθέσεις οι οποίες δεχτήκατε τόσο εσείς αλλά και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ήταν τέτοιες για το εγχείρημα αυτό? Νομίζω πως οι επιθέσεις που συνόδευσαν την έναρξη της λειτουργίας του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη διαφοροποιούνται λίγο σε σχέση με τη σημερινή. Πάντα βέβαια ο στόχος είναι... Όχι, στεκόμαστε σε εκείνη την περίοδο. Στην κυβέρνηση. Αυτό που διαφοροποίησε απόλυτα την κατάσταση, το πολιτικό σκηνικό στη Θεσσαλονίκη, ήταν ότι η πόλη και οι θεσμοί της ήταν συνηθισμένοι σε έναν πρωθυπουργό που ερχόταν στην ΔΕΘ, μία φορά δηλαδή το χρόνο, έκανε κάποιες εξαγγελίες, το 80% τους δεν υλοποιούνταν κιόλας, συγκέντρωνε κάποια αιτήματα φορέων επιφανειακά και έφευγε, ξαφανιζόταν. Ήταν μία πόλη που είχε συνηθίσει στην πολιτική απραξία, στο να είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων διεκπαιρεωτής κάποιων αιτημάτων, στο να είναι η ΔΕΘ ήταν ένα πανηγύρι, θα μου επιτρέψετε να πω. Αυτό λοιπόν έρχεται ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας και το αλλάζει διαπαντός. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιος θα είναι ο επόμενος Πρωθυπουργός που δεν θα περνάει από τη Θεσσαλονίκη συχνά και δεν θα λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Άλλωστε το βλέπουμε και από τις συχνές επισκέψεις προέδρων άλλων κομμάτων πια. Αυτό είναι το μόνο ευχάριστο, αν θέλετε. Η εκτίμησή μας λοιπόν είναι ότι φοβήθηκαν πάρα πολύ τη νέα κατάσταση από την οποία
όλοι, η τοπική κοινωνία, είναι πλέον κερδισμένη. Η τοπική κοινωνία είναι στο προσκήνιο, συνεργάζεται με την ελληνική κυβέρνηση. Γιατί να φοβηθείς κάτι τέτοιο όμως. Συγγνώμη. Γιατί να φοβηθείς κάτι τέτοιο ως κοινωνία, ως φορείς. Ως κοινωνία δεν το φοβάσαι, ως αξιωματική αντιπολίτευση το φοβάσαι. Ή ως μέσα που ελέγχονται άρα από τέτοιες. Άρα ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία έβαλε τα προσκόμματα και η οποία βρισκόταν πίσω από τα δημοσιεύματα, τα αρνητικά εκείνης της περίοδου. Αυτό το ξέρουν όσοι συνέγραφαν τα αρνητικά δημοσιεύματα εκείνη τη περίοδου. Για να είμαι και απολύτως ειλικρινής μαζί σας, δεν τα κοίταξα όπως δεν τα κοιτάω και σήμερα, για να είμαι αφοσιωμένη και να καταφέρω να κάνω και εγώ και οι συνεργάτες τη δουλειά που μας έχουν ανατεθεί. Που μας έχει ανατεθεί. Μάλιστα. Φεύγουμε από το Υπουργείο, μάλλον από το γραφείο του Πρωθυπουργού στην Βόρεια Ελλάδα. Πόσο συχνή ήταν έτσι για την ιστορία η συνεργασία σας με τον Πρωθυπουργό? Ήταν κάτι το οποίο είχε μια εβδομαδιαία βάση? Μιλάγατε μια φορά την εβδομάδα στο τηλέφωνο ή κατεβαίνατε στην Αθήνα εσείς και ενημερώνατε? Προφανώς γινόταν και τα δύο και προφανώς είχαμε και πολύ στενή συνεργασία με την Γενική Γραμματέα Πρωθυπουργού και όλους τους υπουργούς οι οποίοι είχαν επιλύσει πολύ κρίσιμα ζητήματα. Αν θα μπορούσα να το πω με μία φράση, αυτό θα ήταν ότι προτεραιοποιήθηκε στην ατζέντα και όλης της κυβέρνησης, όλων των υπουργών, η Βόρειος Ελλάδος αναπτυξιακή, με την αναπτυξιακή προοπτική της. Λοιπόν, σήμερα αναλαμβάνεται ένα υπουργείο, υφυπουργείο. Της ουσίας, το είπατε και νωρίτερα, υπάγεται στο Υπουργείο των Εσωτερικών, το Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ένα υφυπουργείο το οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό δέχεται τα πειρά από δημοσιογράφους, από αξιωματούχους, για το κατά πόσο λειτουργεί πραγματικά, για το κατά πόσο λειτουργεί ουσιαστικά, για το κατά πόσο υπάρχει μια γραμμή η οποία χαράσεται και εφαρμόσεται από το συγκεκριμένο υφυπουργείο. Είναι μια ταμπέλα, μια μαρκίζα η οποία στέκει από έξω από ένα κτίριο με ένα όνομα, Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης, αλλά δίχως ουσιαστικές αρμοδιότητες. Αυτό γιατί? Γιατί αυτή η απαξίωση όλο το προηγούμενο διάστημα? Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο οποίο αξίζει να σταθούμε. Καταρχάς να σας πω ότι το χαρτοφυλάκι του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης το γνωρίζουμε, καθώς φιλοξενηθήκαμε στους χώρους του δύο χρόνια περίπου. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, πολύ στενή. Γνωρίζουμε σε βάθος τα ζητήματα της Βόρειας Ελλάδας αλλά και τους ανθρώπους της. Το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης εποπτεύει μια σειρά από φορείς. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι εποπτεύει την ΕΙΑΘ και την ΕΙΑΘ Παγίων. Ίδρυψε δηλαδή και αποχέτευση, την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, της οποίας βρισκόμαστε πρώτων πυλών αυτή τη στιγμή με μια εξαιρετική διοργάνωση με τιμούμενη χώρα της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΚΕΔΑ, την Αλεξάνδρεια Οικονομίας. Επομένως, δεν είναι αλήθεια ότι δεν έχει αρμοδιότητα. Θα συμφωνήσω ωστόσο μαζί σας ότι το Υπουργείο Μακεδονίας Ρήξης έχει μακρύτατη ιστορία. Και τιμή. Έχει αποτελέσει ισχυρό κυβερνητικό εργαλείο για διάφορες κυβερνήσεις, με τα αφηγήματά τους η καθεμία. Έχει ωστόσο γνωρίσει και πολύ μεγάλη απαξίωση, αφαίρεση αρμοδιοτήτων, υποτίμηση. Όλα αυτά όμως δεν ήταν τυχαία. Δηλαδή το γεγονός ότι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με τις προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν ένας φορέας που εξυπηρετήσεων ή προπαγάνδας δεν είναι τυχαίο. Ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών αντιλήψεων και αποφάσεων του κράτους των Αθηνών, που ήθελαν μια Θεσσαλονίκη και κλεισμένων των θυρών, υποτιμημένη, συμπρωτεύουσα, άρα κατώτερη σε σχέση με την Αθήνα, μια Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία, κλειστή. Αυτό που αλλάζει σήμερα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια συνδυαστική συγκυρία. Έχουμε πολιτικές μεταβολές, έχουμε οικονομικές μεταβολές, έχουμε γεωστρατηγικές μεταβολές και όλες αυτές καλούμαστε να αξιοποιήσουμε. Αυτό δεν είναι καινούργιο φαινόμενο όμως. Υφίσταται από το 1995-6, ειδικότερα στα Βαλκάνια, και η Θεσσαλονίκη είναι η πύλη των Βαλκανίων. Οπότε γιατί να επιλέξει κάποιος το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, να απαξιώσει ένα τέτοιο εργαλείο στη Βόρεια Ελλάδα? Αυτό θα πρέπει να το απαντήσουν εκείνοι που υπηρέτησαν αυτού του είδους την πολιτική. Αυτό που σίγουρα εμείς αντιλαμβανόμαστε είναι ότι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης αυτή τη στιγμή καλείται να αλλάξει ρόλο, να αποκτήσει πολιτικό ρόλο, όπως κάνει τα δύο τελευταία χρόνια, να αποκτήσει στρατηγικό ρόλο.
να υλοποιήσει τον στρατηγικό σχεδιασμό των φορέων, οικονομικών, επιχειρησιακών, παραγωγικών, αλλά και όλων των πνευματικών δυνάμεων του τόπου, ακριβώς την κατεύθυνση αναβάθμισης της Βόρειας Ελλάδας. Όχι με γυρισμένη την πλάτη στο φυσικό της περιβάλλον, αλλά σε αγαστή συνεργασία με τις γειτονικές χώρες. Θα σας θυμίσω εδώ το σύνθημα του αναπτυξιακού συνεδρίου του Περιφερειακού που έγινε πριν λίγους μήνες σε αυτήν εδώ την πόλη. Ήταν η Κεντρική Μακεδονία πόλος ανάπτυξης και πύλη συνεργασίας. Αυτό ακριβώς λοιπόν το όραμα έχει θέσει ως στόχο η ελληνική κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, και τούτο καλούμαστε κι εμείς να υπηρετήσουμε. Αναφέρατε την Κεντρική Μακεδονία. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα πήγαινα στο Μακεδονικό αυτή τη στιγμή και στην αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία αυτό που επικαλείται είναι ότι έτσι κι αλλιώς ο όρος αυτός τον έχετε εκχωρήσει. Θα έρθουμε όμως στη συνέχεια για την Κεντρική Μακεδονία και το κατά πόσο έχει εκχωρηθεί, τι αλλάζει. Είχαμε ήδη την εβδομάδα που μας πέρασε και τις διαρροές από τα Wikileaks, που δεν είναι διαρροές από τα Wikileaks της περίοδου αυτής. Από το 2009, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε διαρροή συγκεκριμένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν είναι ένα καινούριο έγγραφο το οποίο είδαμε αυτό. Ωστόσο, να μείνουμε πριν πάμε στο Μακεδονικό και στο πώς αλλάζουν τα πράγματα, με δεδομένη και την δήλωση που είχαμε χθες από τον κύριο Ιωνίμιτς, να μείνουμε για λίγο ακόμα στο Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης, στο ρόλο το δικό σας, στο αν είναι ικανό το διάστημα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο. Ασχέτως αν θα φτάσουμε μέχρι το Σεπτέμβρη, αν το Μάιο θα γίνουν οι εκλογές, έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, είναι σαφές από τη στάση, το λόγο των κομμάτων όλο το τελευταίο διάστημα. Είναι ικανό το διάστημα αυτό για σας για να υλοποιήσετε ως όραμα αυτό το οποίο περιγράψατε νωρίτερα για το συγκεκριμένο Υφυπουργείο? Σε κάθε περίπτωση γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, όπως σας προανέφερα, τα ζητήματα. Έχουμε κερδίσει αρκετό χρόνο, γνωρίζουμε τους ανθρώπους και θεωρώ ότι έχουμε χτίσει και την ικανότητα διαλόγου και συνεργασίας με όλους τους φορείς. Αυτομάτως λοιπόν θα πω ότι ήδη η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία και η Θράκη έχουν μπει σε μια πολύ διαφορετική τροχιά. Ας δούμε πώς ήταν η Θεσσαλονίκη 2 χρόνια νωρίτερα και ας δούμε πώς είναι σήμερα. Σήμερα σχεδόν τελειώνει το μετρό. Στην επόμενη ΔΕ θα γίνονται τα δοκιμαστικά δρομολόγια και στη συνέχεια θα υπάρχουν τα κανονικά. Υπάρχει αλλαγή στον τομέα της αστικής συγκοινωνίας. Υπάρχει το λιμάνι σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση με την αξιοποίησή του πια. Το ίδιο και το αεροδρόμιο. Ας δούμε πόσο αυξήθηκε η είσοδος, η προσέλευση των τουριστών μέσα σε αυτό το καλοκαίρι μου. Προχωράει η σιδηροδρομική Εγνατία, ένα έργο που υπογράφηκε στην Καβάλα, λίγα χιλιόμετρα από εδώ. Κάθετοι άξονες της Εγνατίας όδου προχωρούν. Έχουμε στα Ασκαριά το εμπορευματικό κέντρο στο στρατόπεδο Γκόνου. Έχουμε μία εντελώς διαφορετική λογική στην πόλη, τόσο με την κοινωνική πολιτική, αλλά και με την απόδοση των ελεύθερων χώρων. Και θα μου επιτρέψετε μία αναφορά και σε αυτό, καθώς μου διαφύγει νωρίτερα. Το ενδιαφέρον που δείξαμε για τους ελεύθερους χώρους και για την απόδοση των πρώην στρατοπέδων αλλάζει ριζικά την εικόνα της Θεσσαλονίκης. Είναι οι μοναδικές περιοχές που είναι αδόμητες και είναι αυτές που θα καθορίσουν τη δράση και το χώρο που θα υπάρχουν οι άνθρωποι το μέσο επόμενο διάστημα. Άρα, για να επανέλθω στο ερώτημά σας, ο χρόνος μοιάζει να είναι με το μέρος μας από τη στιγμή που γίνεται πολλή δουλειά και υπάρχει συστηματική Να το βάλω διαφορετικά το ερώτημα. Όταν κάποιος αναλαμβάνει ένα χαρτοφυλάκιο, βάζει τον πύχη σε ένα σημείο. Όχι για να περάσει από κάτω, αλλά τουλάχιστον για να πετύχει κάποια από αυτά τα οποία έχει βάλει ως στόχους. Η κατηγοριοποίηση δική σας, οι στόχοι, το όραμα το οποίο έχετε για να πετύχετε μέχρι την ημέρα που θα παραδώσετε το Υπουργείο αυτό, είναι ποιοι? Ο στόχος είναι ο αρχικός, ο καταρχήν στόχος είναι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης να ανακτήσει την αξιοπιστία και τη δυναμική του. Οι άνθρωποι στη Μακεδονία, τη Θράκη, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα να νιώσουν και να συμμετάσχουν πραγματικά στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.
να κρατήσουμε ζωντανή την επαφή με την κοινωνία και κυρίως να χτίσουμε αυτό το δημοκρατικό μέτωπο, το μέτωπο προόδου, εγώ το λέω και ανοιχτοσιάς, έτσι, στις αντιλήψεις και στις ενέργειες των ανθρώπων και φυσικά πάντα βάζοντας μπροστά τον κόσμο της εργασίας. Θα πρέπει σίγουρα να εντατικοποιηθεί και να υπάρχει πάρα πολύ καλός συντονισμός με όλα τα συναρμόδια υπουργεία και διατηρούμε τη βεβαιότητα πως αυτό θα γίνει. Λοιπόν, ένα ερώτημα δικό μου, σας το είπα πριν ξεκινήσουμε την συνέντευξη, πριν ανάψουν τα φώτα εδώ, ήταν γιατί μέχρι τώρα κρατηθήκατε μακριά από όχι μόνο τις κάμερες, αλλά οτιδήποτε, ακόμα και τα έντυπα. Δεν υπάρχει ένα άρθρο, δεν υπάρχει αποτύπωση σκέψεων δικών σας σε μια αναζήτηση στην Google, για παράδειγμα, πέρα από διάφορα τα οποία... Το fake news, Ναι, fake news, δεν ξέρω. Οτιδήποτε έχει γραφτεί, είτε αρνητικό από κάποιους που προσπάθησαν να σας υπερασπιστούν, είτε κάποιοι άλλοι οι οποίοι έγραψαν αρνητικά για σας. Πέρα από αυτό, η Κατερίνα Νοτοπούλου ως άποψη, ως μανιφέστο, κάπου δεν είδαμε κάτι. Αυτό ήταν μια συνειδητή επιλογή, να μείνετε μακριά από οτιδήποτε το οποίο εκθέτει. Δεν νιώθω ότι ήμουν και κλεισμένον το θυρών ή ότι έμεινα μακριά από οτιδήποτε εκθέτει. Ήμουνα σε άμεση επαφή με τους πολίτες, τους φορείς, οποτεδήποτε αυτό χρειαζόταν, καθημερινά δηλαδή. Mm-hmm. Αν εννοείται γιατί έμεινα μακριά από τον τύπο, δούλευα στην Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Πρωθυπουργού, επομένως η θέση μου δεν μου επέτρεπε κάτι τέτοιο, δεν υπήρξε η ανάγκη. Λοιπόν. Η ευθύνη μου, η δουλειά μου ήταν να φέρω εις πέρας την ταχύτερη επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν τους κατοίκους, όχι να δίνω συνεντεύξεις. Κατανοητό. Ερχόμαστε όμως στο σήμερα, ερχόμαστε στην ανάληψη των καθηκόντων, η οποία φαντάζομαι, δεν ξέρω, η δική σας αντίδραση όταν είδατε ότι από όλη την κυβέρνηση τα φώτα της δημοσιότητας και με αρνητικό τρόπο στρέφονται προς εσάς, ειδικότερα τις πρώτες ημέρες, η σκέψη ήταν ποια, η αντίδραση της Κατερίνας Νοτοπούλου που εμείς δεν την είδαμε ήταν ποια. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι ήρθαμε προεκπλήξεως. Γνωρίζουμε και τους χυδαίους τρόπους που επιλέγουν κάποιοι να πολιτεύονται και την λάσπη που χρησιμοποιούν. Νομίζω όμως ότι έχουμε αντιληφθεί ότι αυτό δεν ήταν μια προσωπική επίθεση, ήταν μια επίθεση στην κυβέρνηση. Ήταν όμως, κύριε Χαρή, το πρωτίστως μια επίθεση απέναντι στους νέους, στη νέα γενιά και ειδικότερα απέναντι στις γυναίκες. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Επιτρέψτε μου, επειδή μιλήσατε για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται κάποιοι, θεωρείτε ότι υπάρχει πολιτικό υπόβαθρο πίσω από αυτή την επίθεση, αυτές τις επιθέσεις μάλλον? Προφανέστατα. Προφανέστατα υπάρχει. Είναι επίθεση απέναντι στην κυβέρνηση, θα ξαναπώ, αλλά εξίσου πολιτικό και ακροδεξιό είναι το να επιτίθεσαι σε κάποιον επειδή είναι γυναίκα ή επειδή φέρει συγκεκριμένη ηλικία, μεγάλη ή μικρή, μεγαλύτερη ή νεαρότερη. Επομένως, για μας ήταν μια ακροδεξιά επίθεση. Νομίζω ότι την απάντησή τους την έδωσε πολλοί κόσμος. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Πατουλίδη, ένα πρόσωπο της πόλης, για τη στάση που κράτησε. Φαίνεται ότι η λογική υπάρχει παντού. Αυτό που μας προβληματίζει ιδιαίτερα και εμένα προσωπικά είναι η ταχύτατη διάδοση των fake news που ανέφερα νωρίτερα. Και εδώ νομίζω ότι καλούμαστε όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να περιφρουρήσουμε την δημοκρατία. Ανάμεσα σε αυτά τα οποία γράφτηκαν, δεν ήταν μόνο σχόλια για το κατά πόσο η Κατερίνα Νοτοπούλου, που θα αναλάβει, αναλαμβάνει υφυπουργός του Μακεδονία Στράκης, είναι ικανή ή δεν είναι ικανή. Ήταν και κάποια στοιχεία τα οποία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας που είχαν να κάνουν με το παρελθόν το δικό σας. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, ήταν ότι την περίοδο, αν θυμάμαι καλά, του 2012, είχατε διοριστεί στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, ήταν μία δίμηνη σύμβαση. Χαρακτηριστικά αυτό που αναφέρετε είναι ότι ήταν μία φωτογραφική τοποθέτηση η δική σας εκείνη την περίοδο εκεί και ότι η ενασχόλησή σας ήταν εντελώς διαφορετική. Είχατε την επικοινωνιακή διαχείριση ενός εκ των υποψηφίων εκείνη την περίοδο στο Δήμο.
αν θυμάμαι καλά, οι αυτοδιοικητικές εκλογές με υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Τριαντάφυλλο Μηταφίδη, ήταν το 2014. Mm-hmm. Και εγώ τότε υπήρξε εκπρόσωπος τύπου. Επομένως, υπάρχει ένα χρονικό άλμα 2 ετών ανάμεσα σε αυτόν τον συλλογισμό. Αναφορικά με τη συγκεκριμένη σύμβαση, θα ήταν τιμή μου αν είχα εργαστεί ως καθαρίστρια. Η αλήθεια είναι όμως ότι είναι γνωστό. Τη σπάση, θα έλεγα, πως η τοπική αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι κυρίως, καλύπτουν είτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είτε εποχιακές ανάγκες μέσω αυτών των συμβάσεων. Εις βάρος, μάλιστα, των εργαζομένων μισθολογικά. Εγώ είχα εργαστεί στο περίπτερο τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης μαζί με άλλες συναδέλφισσες για τις ανάγκες προβολής της πόλης. Άρα δεν υπήρξε ποτέ αυτή η τοποθέτηση. Υπήρξε η τοποθέτηση με τον τρόπο που σας είπα. Δεν ήταν φωτογραφική σε καμία περίπτωση. Μάλιστα, λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε εδώ με την πόλη της Θεσσαλονίκης.